για τα παιδιά του Δήμου Τρίπολης 2018-2019. Το νομικό πρόσωπο σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης και τους πολυπηρετικούς συλλόγους για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα υλοποιηθεί με κοινωνικά κριτήρια το πρόγραμμα δωρεάν κολύμβηση για όλα τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η επιλογή σας έγινε με αυστηρά κοινωνικά κριτήρια και με σειρά προτεραιότητας. Παρότι στην προγραμματική σύμβαση είχε καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχόντων σε 30 παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών και 12 παιδιά προσχολικής ηλικίας 4 έως 6 ετών, τα παιδιά που γίνανε δεκτά είναι πάνω από 60. Προκειμένου να διερευνηθεί το πρόγραμμα της κοινωνικής και άλλες ομάδες, με τη συνένεση βέβαια των αθλητικών συλλόγων, που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα φιλοξενήσουν 60 παιδιά. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους που δέχτηκαν τα επιπλέον παιδιά, 20 παιδιά. Θέλω να γνωρίζετε ότι τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι δωρεάν. Τα μαθήματα κολύμβησης δεν θα τα πληρώνετε ούτε στο σωματεία, ούτε στο Δήμο, ούτε στο νομικό πρόσωπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα πάτε στο κολυμβητήριο, θα μοιράσουμε τα παιδιά ανάλογα με τους κολυμβητικούς συλλόγους και δεν θα έχετε καμία συνδρομή. Όλα είναι δωρεάν από εμάς. Θέλω να επισημάνω μερικές παρατηρήσεις. Μετά από τα πρώτα μαθήματα, αν κάποιος δεν επιθυμεί να συνεχίσει, θα πρέπει να ενημερώνει για αυτή την απόφασή του τον υπεύθυνο του σωματείου που θα έχει πάει το παιδί του. Επίσης, το νομικό πρόσωπο στα γραφεία μας εδώ που κάνατε την αίτηση όταν το ξεκινήσατε και το Δήμο Τρίπολης. Πρώτον, αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς αποφασίσει να διακόψει λόγω ασθένειας ή άλλου λόγου τα μαθήματα κολύμβησης, θα πρέπει πάλι να ενημερώσει ώστε την καινή θέση αυτή να καλυφθεί από κάποιον άλλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει εκτός. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάει ένα άλλο παιδάκι, αν σε περίπτωση εσείς αποφασίσετε να διακόψετε κάποια στιγμή. Δηλαδή τα αναπληρωματικά μέλη. Δεύτερον, όποιος απουσιάσει πάνω από ένα μήνα χωρίς δικαιολογία, να ξέρετε ότι θα διαγράφεται. Τρίτον, εφόσον διακόψει το πρόγραμμα για σοβαρούς λόγους υγείας και μόνο, μπορεί κάποιος να επανέλθει, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα ενταχθεί στο ίδιο τμήμα, εφόσον τα υπόλοιπα παιδιά που παρακολουθούν κανονικά θα έχουν προχωρήσει στις γνώσεις τους. Δηλαδή θα έχουν πάει ένα-δύο μήνες πιο μπροστά. Καταλαβαίνετε, όταν τα παιδιά ξεκινούν από τη μικρή πισίνα και δύο μήνες αργότερα παίρνουν πλέον στη μεγάλη πισίνα. Δεν μπορείτε εσείς, εφόσον απουσιάσετε για κάποιο χρονικό διάστημα με καλή δικαιολογία ή χαρτί από τον γιατρό, να περιμένετε να πάτε στο ίδιο τμήμα που θα είναι τα παιδιά που πρωτοξεκινήσατε μαζί. Θα πρέπει να ξεκινήσετε πάλι από το μηδέν, από την μικρή πισίνα. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό για εσάς λειτουργεί δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή θα κανονίσετε με τους συλλόγους, τα παιδιά σας θα πηγαίνουν στο κολυμβητήριο δύο φορές την εβδομάδα. Δεν μπορούμε να σας πάμε τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα, καταλαβαίνετε αυτό. Τώρα, το κολυμβητήριο θα επαναλειτουργήσει την Τετάρτη. Την Τετάρτη που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου. Εσείς θα είστε στο πρόγραμμα 4 με 8, γιατί αυτό είναι το ωράριο που έχουν οι κολυμβητικοί σύλλογοι. Γιατί ανάμεσα 2 με 4 και 8 με 10 το βράδυ είναι ώρα του κοινού. Και πάλι, αν κάποιος από τους γονείς ενδιαφέρεται να πάει σε κάποιο πρόγραμμα του κοινού από τις 2 με 4 ή 8 με 10, μπορείτε να έρθετε στα γραφεία μας εδώ στο νομικό πρόσωπο, να κάνετε την αίτησή σας, 2 φωτογραφίες, ένα χαρτί από τον γιατρό, μια υπεύθυνη δήλωση που ξέρετε να κολυμπάτε. Και πολύ ευχαριστώ, θα σας δώσουμε και εσάς την άδεια να πάτε να κάνετε την κολύμβησή σας. Τώρα, οι αθλητικοί σύλλογοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι 5. Είναι ο Πολυπηρετικός Όμιλος Αρκαδίας Τρίπολης, ΟΑΤ. Δεύτερον, η Ένωση Αθλοτέχων Τρίπολης.
Τρίτον, ο Αθλητικός Όμιλος Τρίπολης Ποσειδών. Τέταρτον, η Αθλητική Ένωση Τρίπολης. Και πέμπτον, η Ήλιουτα Fitness. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με μερικά από τα σωματεία. Δίπλα μας εδώ κάθονται οι υπεύθυνοι του κάθε σωματείου. Και εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση εδώ, θα πάμε στην επόμενη αίθουσα πιο κάτω, ακριβώς στο ίδιο όροφο. Και εκεί θα γίνει το μοίρασμα των παιδιών αναλογικά με τους προπονητές. Πιστεύω ότι έχουμε 16-17 προπονητές σε όλα τα σωματεία. Είστε 60 άτομα, θα πάτε περίπου 4 παιδιά ένα σωματείο, ανά προπονητή. Ίσως μερικοί από εσάς έχετε την προτίμηση ή ήδη έχετε μιλήσει με τα σωματεία. Τότε θα πάτε και θα τους πείτε ότι εγώ θέλω να έρθω στο δικό σωματείο. Ή μπορεί να είχατε πάει και πέρυσι στο ίδιο σωματείο και επιθυμείτε να συνεχίσετε στο ίδιο. Πολύ ευχαρίστω να πάτε στο ίδιο. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εκτός εάν, αν θέλετε να πάτε όλοι ή οι περισσότεροι σε ένα ή δύο σωματεία, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ένα σωματείο να φιλοξενήσει 40-50 άτομα. Θα πρέπει να πάει αναλογικά με τους προπονητές τους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω την κυρία Καλατά από τον ΚΟΑ, τον Νίκο Χατζησή. Ναι. Ποιον έχουμε από την ήρθε από την. Σας καλωσορίζω σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Ομίλου Εργασίας Τρίπολης σε αυτή τη συνεργασία που έχουμε με τον Δήμο Τρίπολης. Ο σύλλογός μας λειτουργεί 30 χρόνια, το περισσότερο το ξέρετε αυτό, και για μια χρονιά ακόμα φέτος θα φιλοξενήσει γύρω στα 20 άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ο σύλλογός μας στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας έχει ορίσει 2 μέρες την εβδομάδα, Τρίτη και Πέμπτη, για να μπορέσει να φιλοξενήσει τα τμήματα αυτά. Και εφόσον ορίσουμε και συνεργαστούμε για το τι θα συμμετέχουν, είμαστε στη διάθεσή σας για να κάνουμε την κατανομή των παιδιών στα τμήματα. Οι προπονητές μας είναι 5 άτομα. Αυτοί που ασχολούνται με τα τμήματα εκμάθησης και της πισίνας είναι 2 με 3 άτομα. Θα τα πούμε και από κοντά, αφού κάνουμε τη σχετική κατανομή. Εμείς είμαστε από την Ένωση Αθλοπαιδιών Τρίπολης. Είμαστε 3 προπονητές στην πισίνα. Είμαστε 3 χρόνια που συμμετέχουμε στο κολυμπητήριο του Αθλητικού Κέντρου Τρίπολης. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε στο σύλλογό μας 12 παιδιά, 6 παιδιά για τη μικρή πισίνα και 6 παιδιά για τη μεγάλη. Προς το παρόν δεν έχουμε δηλώσει κάποια παιδιά. Μπορούμε να τα πούμε και μετά στην επόμενη αίθουσα και να τα πείτε και εσείς στα τμήματά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Από το ίδιο δεν είμαστε. 12 παιδιά θα φιλοξενήσουμε εμείς. Καλή χρονιά να έχουμε. Στην αίθουσα δίπλα θα τα πούμε. Είμαι από Ποσειδώνα Τρίπολης. Είμαι εγώ η Εθνίκη Μαγκούση και η Μουγελάη Ευαγγελία. Και μπορούμε να πάρουμε μέχρι 7 έως 8 παιδιά, κυρίως στη μεγάλη πισίνα. Είμαι ο Παναγιώτης Βαγγέλης, πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Τρίπολης, που ασχολούμαστε με την κολύμβηση. Εμείς θα μπορέσουμε να πάρουμε 12 με 15 παιδιά στα τμήματα που λειτουργεί ο σύλλογος μέχρι τώρα. Με προοπτική βέβαια, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, δεν είναι μόνο να μάθουν τα παιδιά να κολυμπάνε, που είναι μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και για τον τόπο μας, γιατί πνίγονται τόσο πολύ κάθε καλοκαίρι, αλλά για ένα ζητούμενο ακόμη είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ή να δούμε για κανέναν αθλητή στο άθλημα αυτό της κολύμβησης. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω εδώ ότι οι σύλλογοι δεν πληρώνονται και δεν έχουν καμία απολαβή από αυτό το πρόγραμμα, γιατί στην πόλη και στο κολυμπητήριο κυκλοφορεί γενικώς η αίσθηση ή και διατυπώνεται από πολλούς γονείς ότι τα παίρνετε από το Δήμο οι σύλλογοι και δεν μας εξυπηρετείτε. Αυτό θα ήθελα και τον κύριο Πρόεδρο να το επισημάνει, ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι σύλλογοι προσπαθούν μέσα από το πρόγραμμά τους και από το είναι τους να εξυπηρετήσουν αυτό το πράγμα, το κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης.